Χθες έγινε μία βροχόπτωση. Προχθές είχε σπάσει ο αγωγός στο νερό. Κράτησε 6 μέρες. Πέρυσι έγινε μία χιονόπτωση, 2 μέρες δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Καταλαβαίνετε ότι εμείς οι επαγγελματίες, αλλά και όλοι οι πολίτες που έχουμε κάποιο προσωπικό και δεν δουλεύει, δεν μπορεί μετά από μία μεγάλη θεομηνία η πόλη να παραλύει. Νομίζω ότι όλοι οι φορείς, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, ιστορίες, πρέπει να κάτσουν κάτω και να κοιτάξουν την πόλη, να προσπαθήσουν να έχουν ένα πλάνο B, το οποίο να κοιτάει να λύνει αυτά τα προβλήματα. Μετά την απειλή αγωγής κατά της ΕΙΑΘ, είχαμε ένα ξαφνικό έρωτα. Δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες με την διοίκηση ΕΙΑΘ και γράφτηκε ότι. Κοιτάξτε, δηλώσατε ότι αποσύρετε την αγωγή. Πήγαμε στην ΕΙΑΘ, πραγματικά. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια διοίκηση πάρα πολύ καλή, η οποία είπε ότι σας ζητούμε συγγνώμη στο επόμενο. Θα κάνουμε μια έκπτωση 12%, η οποία ήταν. Σας ικανοποιεί, θεωρώ. Όχι. Δεν μας ικανοποιεί. Εμείς αυτό το οποίο ζητήσαμε από τη διοίκηση της ΕΙΑΘ είναι να μην έχουμε ξανά τέτοιο περιστατικό. Να έχουμε ένα σχέδιο τέτοιο. Αυτό είπα, το υποσχέθηκαν αφού είχαμε αποσύρει τη μήνυση. Και είχαμε μία πολύ καλή συνεργασία. Δυστυχώς σήμερα, ίσως οι δημόσιες σχέσεις της ΕΙΑΘ δεν λειτουργούν καλά. Βγάλανε ένα δελτίο τύπου το οποίο μας ήρθε το μεσημέρι και το οποίο μιλούσε για κάποια νερά να δίνουν στους ανθρώπους της πόλης μας. Εμάς αυτό δεν μας ικανοποιεί. Εμάς μας ικανοποιεί ότι οι επαγγελματίες δυστυχώς πάλι μείνανε χωρίς νερό. Και καταλαβαίνετε, ήρθαμε σε μία επαφή με μία κυρία η οποία ήταν η πρόεδρος της ΕΙΑΘ. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο, δεν μιλήσαμε. Πιστεύω όμως τώρα από ό,τι άκουσα ότι θα έρθει το νερό και δεν θα έχουμε άλλα προβλήματα.